Η απόφαση για αύξηση των ορών αποκλεισμού της γέφυρας του Νέστου υλοποιήθηκε και σήμερα Τετάρτη οι αγρότες προχώρησαν στην δημιουργία μπλόκων στην γέφυρα του Νέστου, προσθέτοντας τα χρονικά διαστήματα που θα παρεμποδίζεται η διέλευση οχημάτων, αυτό του 6 με 9 το βράδυ. Όπως δηλώνουν, ο αποκλεισμός είναι το μοναδικό όπλο που τους έχει απομείνει, ώστε να ακουστεί η φωνή τους και να ασκήσουν τις απαραίτητες πιέσεις στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για ασφαλιστικό και φορολογικό, που όπως δηλώνουν, εάν περάσουν θα αποτελέσουν και την ταφόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, έτσι και συμβαίνει και εδώ σε εμάς. Οι κινητοποιήσεις, όπως είπα, θα συνεχιστούν. Το ωράριο που έχουμε είναι εδώ 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Αυτές είναι οι ώρες. Αυτό θα γίνει και σήμερα που είναι Τετάρτη. Αύριο Πέμπτη δεν θα έχουμε κλείσιμο των δρόμων, επειδή έχουμε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και περισσότερα από εμάς θα είμαστε εκεί. Καλούμε και άλλο κόσμο να έρθει να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω να ευχαριστήσω εδώ το κτέλ του Μου Ξάνθης και τον πρόεδρο, επειδή μας διαθέτει όλα τα λεωφορεία, όσα λεωφορεία χρειαστούμε δωρεάν. Βέβαια, να τους ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που έχουμε. Όπως έχετε δει εδώ, υπάρχουν 3 λεωφορεία του κτέλ σταθεμένα και συμπεραστέκονται στον αγώνα μας. Την Πέμπτη, οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στη συμπρωτεύουσα, όπου θα χτυπήσει και η καρδιά των κινητοποιήσεων και θα κορυφωθούν οι αγώνες με την συμμετοχή να αναμένεται πιο υψηλή από ποτέ. Συνάντηση δεν θα συζητήσουμε αυτή στο αυριανό συλλαλητήριο, αλλά θέλουμε συνάντηση με όποιον χρειαστεί, είτε με τον Υπουργό είτε με τον Πρωθυπουργό κυρίως, αρκεί να ξεκινήσουμε να κουβεντιάσουμε από την αρχή το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Αν αυτό συμβεί, τότε να είστε σίγουροι όλοι πως θα καθίσουμε να συζητήσουμε και να κάνουμε κι εμείς τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες είναι καλύτερες σίγουρα από αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο. Στο πλευρό των αγροτών στάθηκαν από την πρώτη στιγμή πολλοί φορείς, πλήθος ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και διάφοροι πολίτες που συμμερίζονται την αγωνία τους για το μέλλον αυτών και των οικογενειών τους αν εφαρμοστούν όλα αυτά που διαρρέουν το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων, όλοι υπογραμμίζουν την σημασία του να σταθούν στο πλευρό όποιου αγωνίζεται ενάντια στο προωθούμενο ασφαλιστικό, καθώς με τη μορφή που έχει θα είναι καταστροφικό. Όλοι στέκονται μαζί μας στον αγώνα. Όπως σας είπα πριν, είναι εδώ το κτέλ. Έχουν περάσει οι άνθρωποι που έχουν το σύλλογο με τα φορτηγά τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες της πόλης μας και αυτοί είναι στο πλευρό μας και το αποδεικνύουν έμπρακτα. Μας βοηθάνε με κάποια υλικά, είτε με κάποια τρόφιμα. Είναι εδώ, περνάνε και αυτοί από εδώ μας και επισκέπτονται, κουβεντιάζουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Μητροπολίτη Ξάνθης, ο οποίος πέρασε τη Δευτέρα από εδώ. Μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε. Συνέταξε και μία επιστολή, την έστειλε προς τον Υπουργό Γεωργίας, κοινοποίησε και σε εμάς. Και την επόμενη μέρα μας είχε στείλει κάποια κεράσματα, κάποια γλυκά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Όπως επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας στέκονται, τον κύριο Περιφερειάρχη που πέρασε από εδώ για ένα χαιρετισμό, αλλά και τους δύο δήμους το Πύρου και Αυδείρων. Την Πέμπτη δεν θα υπάρξουν μπλόκα, καθώς όλοι οι αγρότες θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο καλούν σε μαζική συμμετοχή όλους τους πολίτες.